με το ζόρι στα πόδια της, διότι έχουμε μείνει της ουσίας τρεις γιατροί, από τους οποίους οι δύο είναι μετακινημένοι και ο μόνιμος γιατρός είμαι εγώ με τέσσερις κενές οργανικές θέσεις. Εν μέσω πανδημίας ήμασταν μόνο τρεις γιατροί και βγάλαμε το COVID μόνοι μας. Δεν έγινε καμία προκήρυξη. Μία έγινε, η οποία η μία θέση ήταν άγωνη και δύο χρόνια δεν είχαμε γιατρούς. Δεν μας στήριξαν σε τίποτα. Καλύπταμε τα πάντα. Έχουμε εξουθενωθεί. Ούτε κανονικές άδειες δεν μπορούμε να πάρουμε. Όταν γίνεται να αρρωστήσει κάποιος, πρέπει να το καλύψουμε εμείς με πάνω από 10 εφημερίες. Δεν αντέχουμε άλλο. Το παράδοξο ότι δώσανε λεφτά για να στηριχτεί αυτή η ΜΕΘ. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έχει πέσει μόνο για τη ΜΕΘ από το COVID. Την στιγμή που απλώς ο κόσμος για 10 ευρώ μπορεί να πάει να αυτοκτονήσει. Δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και παρόλα αυτά δεν στήριξαν το νοσοκομείο, δεν στήριξαν τη ΜΕΘ. Για τις άλλες κλινικές τι να πούμε. Τα ίδια. Άγονες οι προκηρύξεις που βγάλανε ελάχιστες για τα μάτια του κόσμου. Έτσι, με πάνω από 50% των κενών οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο να είναι κενές, πάνω από 50% οργανικές θέσεις είναι κενές, με παλώματα καλύπτονται και ελάχιστες προκηρύξεις που γίνανε για τα μάτια του κόσμου δίχως κίνητρα. Ο κόσμος δεν έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Αν δεν δοθούν γενναία κίνητρα εδώ και τώρα δεν θα έρθουν. Θα φύγουν και εμείς που μείναμε θα φύγουμε. Το νοσοκομείο αιμορραγεί χρόνια τώρα. Όλοι το βλέπουνε και κανείς δεν κάνει κάτι. Αυτό μόνο ο κόσμος πρέπει να κάνει. Πρέπει να ξεσηκωθούμε, να βγούμε στους δρόμους και όχι για το νοσοκομείο μόνο, για όλα τα προβλήματα. Γιατί το νοσοκομείο είναι μια φωτογραφία, είναι ένα δείγμα των προβλημάτων. Σε όλους τους τομείς συμβαίνει αυτό. Ο κόσμος έχει τη δύναμη και αυτός πρέπει να δώσει τη λύση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν θα αντέξουμε για πολύ. Ο κόσμος πρέπει να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ.